μιλάμε για απελευθέρωση της Ελλάδας μετά τον επαναστατικό αγώνα του 21, δεν συνειδητοποιούμε συνήθως ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι του σημερινού ελληνικού κράτους ελευθερώθηκε. Πολύ περισσότερο, ένα πολύ μικρό κομμάτι της τότε έκτασης της γεωγραφικής του ελληνισμού. Το βέβαιο είναι ότι μεταξύ των περιοχών που έμειναν υπόδουλες κάτω από την τουρκικό ζυγό ήταν και η Μακεδονία και όλη η περιοχή βόρεια από την σημερινό Θεσσαλικό χώρο, περιλαμβανομένου του Θεσσαλικού χώρου. Η Μακεδονία είναι γνωστό ότι δεν έμεινε έξω από τον αγώνα. Μετέσχε του επαναστατικού αγώνα, υπέστη καταστροφές, το ζάλογγο της Νάουσας, το δεύτερο ζάλογγο, είναι περίπου άγνωστο στους σημερινούς Έλληνες, οι γυναίκες της Νάουσας που σαν τις σουλιώτισες πέσαν στον κρεμό παρά να πιαστούν από τους Τούρκους, αλλά ήταν αδύνατο να κρατηθεί εκεί ο αγώνας. Μέχρι ακόμα το 1854, στον Κρημαϊκό Πόλεμο δηλαδή, υπάρχουν Έλληνες, μεταξύ άλλων ο γιος του Καραϊσκάκη και ο Δημήτριος, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα γίνει γενικός ξεσηκωμός των βαλκανικών λαών εναντίον της Τουρκίας. Μετά τον Κρημαϊκό Πόλεμο αρχίζει η διαμάχη μεταξύ των χριστιανών, η οποία κορυφώνεται με την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας τον Φεβρουάριο του 1870. Να σε διακόψω ένα λεπτό. Το θέμα της εξαρχίας είναι ίσως το κλειδί του μετέπειτα αγώνα. Ναι. Είναι η προσπάθεια των Βουλγάρων να αυτονομήσουν την εκκλησιαστική εξουσία στη Βουλγαρία, την εκκλησία τους, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με το Φιρμάνι που ίδρυσε την εξαρχία ο Σουλτάνος, επικράτησαν οι αδιάλακτες βουλγαρικές απόψεις, δηλαδή να επιτρέπεται να υπάρχει Βούλγαρος Μητροπολίτης σε όσες περιοχές τα 2/3 των κατοίκων το ζητήσουν. Ναι. Αν τους αναγκάσεις με το πιστόλι στον κρόταφο να το ζητήσουν, θα υπάρξει Βούλγαρος Μητροπολίτης. Τότε λοιπόν μπαίνει το πιστόλι, το τότε οποίο αρχίζει... υποχρεώνει τους πληθυσμούς να το ζητήσουν. Μετά από όλη αυτή την σύγκρουση θρησκευτική και εθνική αλλά και πολιτιστική μέχρι ένα σημείο στο χώρο της Μακεδονίας, έρχεται ένας καινούργιος παράγων που είναι η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Με τη συνθήκη αυτή δημιουργείται η Μεγάλη Βουλγαρία πέρα από τις ελπίδες ακόμη και των Βουλγάρων. Ναι. Είναι φυσικό να υπάρξει αντίδραση και φυσικά όχι αντίδραση από το ελληνικό κρατήδιο που δεν είχε και τη δύναμη να αντιδράσει, αλλά κυρίως αντίδραση από τις μεγάλες δυνάμεις που βλέπουν ότι η Ρωσία, επιβάλλοντας την Τουρκία τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δημιουργεί μια δορυφόρο Βουλγαρία μέσα στη Μεσόγειο. Και έτσι γίνεται μια βαθιά τομή μέσα σε έναν πληθυσμό που ως εκείνη την εποχή λίγο πολύ ζούσε σχεδόν ελληνικά. Η ένοπλη δράση αρχίζει μετά το 1893, όταν οι Βούλγαροι ιδρύουν την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η οποία αποβλέπει στην αυτονομία της Μακεδονίας. Και στη συνέχεια ιδρύεται η Ανωτάτη Επιτροπή, όπως την είπαν, το Κομιτάτο των Βερχοβιστών, το οποίο απέβλεπε στην προσάρτηση της Βουλγαρικής Μακεδονίας στη Βουλγαρική ηγεμονία. Οπότε άρχισε πλέον να εξελίσσεται το πράγμα προς ένοπλη αναμέτρηση και εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ανταρτικά βουλγάρικα σώματα στο μακεδονικό έδαφος. Το επίσημο ελληνικό κράτος δεν παίρνει θέση. Οι μόνοι οι οποίοι παίρνουν θέση είναι οι ιδιώτες οι οποίοι ιδρύουν την Εθνική Εταιρεία στο 1894. Η Εθνική Εταιρεία λοιπόν, σε συνδυασμό με τις άλλες οργανώσεις που είχαν ήδη ιδρυθεί στη Μακεδονία, αποφάσισε να συντονίσει τη δράση και στο πεδίο το πολιτικό και στο πεδίο το στρατιωτικό, δημιουργώντας αντάρτικα σώματα από Έλληνες της Μακεδονίας και Έλληνες του Ελεύθερου Κράτους. Όλοι οι οπλαρχηγοί του αγώνα είχαν ψευδόνυμα. Έτσι και ο Παύλος Μελάς είχε για ψευδόνυμο του το Μίκης Ζέζας. Παρμένο από τα ονόματα των παιδιών του, του μεγαλύτερου, του Μίκη, και της Ζωής, που ήταν τότε 6 χρονών. Μέχρι το 1979, η κρύπτη του Μακεδονικού Αγώνα ήταν άγνωστος.
Οι σεισμοί του 1978, οι οποίοι δοκίμασαν τον Ιερό Ναό, έγινε αιτία και αφορμή να αποκαλυφθεί η κρύπτη. Για την επιβεβαίωση της ιστορικής μαρτυρίας της κρύπτης εκλήθησαν στην αυτοψία ο Παναγιώτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος κύριος Παντελήμων, εις τον οποίον οφείλεται και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της κρύπτης του Μακεδονικού Αγώνα. Η κρύπτη αυτή διαδραμάτισε σημαντικότατον ρόλο στην έκβαση του Μακεδονικού Αγώνα. Στον χώρο αυτόν πάρθηκαν ιστορικές αποφάσεις οι οποίες συνέβαλαν εις την ταχεία απελευθέρωση της Μακεδονίας. Στον χώρο αυτό συναντώντο σε τακτά διαστήματα οι μεμοιημένοι του Μακεδονικού Αγώνα, οι οποίοι όμως για να εισέλθουν στην κρύπτη δεν υπήρχε άλλη είσοδος ή μη μόνον η είσοδος ή η καταπακτή ειδικότερα η οποία βρίσκεται μέσα στο ιερό βήμα. Ήρχονται λοιπόν οι μεμοιημένοι εις τον Ιερό Ναό. Έλεγαν ένα σχετικό παρασύνθημα εις τον Νεοκόρον, ο οποίος ήταν συνεργάτης των Μακεδονομάχων, και κατόπιν οδηγούνται αυτοί μέσω του Ιερού Βήματος στην κρύπτη αυτή. Η κρύπτη αυτή βρίσκεται κάτω από το Ιερό Βήμα περίπου 3,5 μέτρα. Δεξιά από το ελληνικό προξενείο υπήρχε το αστυνομικό τμήμα των Τούρκων, οι οποίοι παρακολουθούσαν και ήλεγαν με αυστηρότητα όλους τους εισερχομένους και εξερχομένους από το προξενείο και από την Ιερά Μητρόπολη. Κατέστη λοιπόν σαφές ότι έπρεπε σε έναν ειδικό χώρο να συναντώνται κάτω από τα μάτια όλων των Τούρκων, όλων εκείνων οι οποίοι με κάθε τρόπο φρόντιζαν ακόμα να δολοφονούν όλους εκείνους οι οποίοι έδιναν την παραμικρή υποψία. Η κρύπτη αυτή είναι μια μαρτυρία της Εκκλησίας ότι όχι μόνο κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας προσέφερε τους νάρτικας των Ιερών Ναών, αλλά προσέφερε ακόμα και τα σπλάχνα των Ιερών Ναών σαν αυτή την κρύπτη, στην οποία ακριβώς εκολάφθηκε η ελευθερία της Μακεδονίας. Το 1903 όμως γίνεται από τους Βούλγαρους μία πράξη εντελώς βίαιη, η οποία λειτουργεί σαν σκανδάλι, σαν πυροδότηση της αντίδρασης της Ελλάδος και του Ελληνισμού. Σε πιο βίαιη και αυτή αντίδραση είναι η επανάσταση του Ηλί Ντεν, της ημέρας του Ηλία, ημέρα του προφήτη Ηλία, 20 Ιουλίου του 1903. Η λεγόμενη εσωτερική μακεδονική επαναστατική οργάνωση των Βουλγάρων, η οποία απαιτελείται από Μακεδόνες που είχαν στραφεί προς τη Βουλγαρία,